1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πανηγυρίζει η Τουρκία για την εισβολή στη Συρία. Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως οι τουρκικές δυνάμεις που μετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία πέτυχαν τους προκαθορισμένους στόχους τους. Συνελήφθη και Τούρκος δημοσιογράφος, μάλιστα, ο οποίος επέκρινε την τουρκική επιχείρηση. Χιλιάδες οι άμαχοι που φεύγουν για να γλιτώσουν από τα τουρκικά πλήγματα στα σύνορα. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ σήμερα συγκλήθηκε εκτάκτως και κλεισμένο των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Σάββατο, η έκτακτη σύνοδος του αραβικού κόσμου. Ο Τραμπ επέκρινε την εισβολή λέγοντας ότι επιχείρησε εναντίον των Κούρδων μαχητών που βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να πολεμήσουν το Ισλαμικό Κράτος είναι μια κακή ιδέα. Δύο γερουσιαστές των Δημοκρατικών εισηγήθηκαν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας αλλά και του Ερντογάν. Στο Μαξίμου σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, ο Νορβηγός αξιωματούχος από την Αθήνα, θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να έχει επαφές με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ως μεγάλο λάθος χαρακτήρισε την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος οι Τούρκοι, ανέφερε, εξηγώντας ότι η Τουρκία διαβάζει τον 21ο αιώνα με εγχειρίδιο ανάγνωσης του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε λάθος συμπεράσματα και σε λάθος κινήσεις. Σε δύσκολα μονοπάτια, Μέση και Εγγύς Ανατολή, λέει στον 984 ο Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας για τις εξελίξεις με την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρειο Συρία και την προσπάθειά της να συντρίψει τους Κούρδους. Ανέλησε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το ενδεχόμενο η Τουρκία με αυτή την εισβολή να εμπλακεί σε χρόνια προβλήματα. Από την άλλη, σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει με ψυχραιμία αλλά όχι απραξία να ενεργοποιηθεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει γι' αυτό αμφιβολία. Όταν σε μια περιοχή της Συρίας, στην οποία επικρατούσε σταθερότητα εδώ και καιρό, από τη στιγμή που οι Κούρδοι είχαν καταφέρει να εκδιώξουν τους τζιχαντιστές από τα εδάφη τους και να καταλάβουν και νέα εδάφη και είχαν εγκαθιδρυθεί στα ανατολικά του Εφράτη, στα βορειοανατολικά του Εφράτη, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να μην ήταν υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, αλλά ήταν μια κατάσταση η οποία υποβοηθούσε την σταθεροποίηση, στη σταθεροποίηση της Συρίας. Σήμερα αυτό τίθεται ένα αμφιβόλο. Και τίθεται ένα αμφιβόλο διότι η Τουρκία επιχειρεί, οι Κούρδοι αντιδρούν, θα δούμε με ποιους τρόπους θα αντιδράσουν και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τουρκία και μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι αντιδράσεις των Κούρδων. Είναι ακόμα νωρίς για να το κρίνουμε αυτό. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά για την Τουρκία σε αυτή την επιχείρηση. Το θετικό είναι κυρίως ότι γεωμορφολογικά η περιοχή, επειδή είναι επίπεδη, της δίνει τη δυνατότητα για επιχειρήσεις και αφαιρεί τη δυνατότητα για αντάρτικους στους Κούρδους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή οι Κούρδοι είναι ετοιμοπόλεμοι και επειδή είναι ιδιαίτερα αξιόμαχοι, δεν μπορούν και αυτοί να καταφέρουν πλήγματα στην Τουρκία, η οποία άλλωστε επιλέγει σε πρώτη φάση να μπει με σύρους συμμάχους της και όχι με τα ίδια τα τουρκικά στρατεύματα. Άρα η εμπροστοφυλακή είναι η σύρη σύμμαχη της Τουρκίας και όχι οι ίδιοι Τούρκοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να πει κανείς ποια θα είναι η κατάληξη αυτού. Ασφαλώς η Τουρκία προσπαθεί, κύριε Σαχίνη, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές στερέωμα. Μια κατάσταση βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμήχανη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε σύγχυση και σε αποχώρηση, σε απόσυρση. Οπότε η Τουρκία θέλει να αξιοποιήσει το momentum. Απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Κάιρο, όπου συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος.
δεν έχει κανένα νόημα και αξία. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, Κυπριακή Δημοκρατία, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο Κάιρο. Αυτό το ανακοινωθέν είναι άλλο ένα παράδειγμα της προσπάθειας του Διδήμου Ελλάδας Ελληνοκυπρίων να εντάξουν τις χώρες της περιοχής στις παράνομες μαξιμαλιστικές και μη συμβιβάσιμες πολιτικές τους, αναφέρει ενδεικτικά. Η Άγκυρα ισχυρίζεται πως το Δίδυμα Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων αγνοεί τη βασική αρχή της ορθότητας σύμβασης του θαλάσσιου δικαίου των Ηνωμένων Εθνών και πως οι μαξιμαλιστικές πολιτικές τους έχουν δημιουργήσει αποτελέσματα τα οποία είναι εναντίον της Αιγύπτου στο θέμα της δικαιοδοσίας θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Η Αιγύπτος κλείνει τα μάτια της στην εκμετάλλευση της κατάστασης από το Δίδυμο Ελλήνων Ελληνοκυπρίων. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ενδεικτικά. Αποκαλυπτικός μιλώντας τον 1984 σήμερα, ο καθηγητής και πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ, Θεόδωρος Καριώτης, αναφορικά με το σχέδιο για μοιρασιά στο Αιγαίο, τον ΗΠΑ και το κλαδί της ΑΟΣ με τη Λιβύη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που στρατηγικά επιμένουν από το 1973 σε συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Κύπρο. Των δικών μας όμως κυριαρχικών δικαιωμάτων, ώστε να μην υπάρχει ελληνοτουρκική σύραξη, είναι η βασική πηγή που το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαχρονικά φοβάται να προχωρήσει σε ανακήρυξη, οριοθέτηση και υπεράσπιση της ΑΟΣ της Ελλάδας υπενδεικτικά. Οι Τούρκοι συνεχίζουν από το 1973 και μετά να δείχνουν χάρτες, πρώτα της Υφαλοκρηπίδας, μετά της ΑΟΣ, σχεδόν κοντεύουν να φτάσουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Και η Ελλάδα δεν έχει ποτέ δημοσιεύσει ούτε ένα χάρτη. Ο μοναδικός χάρτης ήταν ο δικός μου το 82, που δεν είναι δικός μου. Ήταν αμερικανικός χάρτης που με βάση τη μέση γραμμή έδειχνε τα όρια της ΑΟΣ της Ελλάδας. Ο μόνος τρόπος να λυθεί η διαφορά είναι σε ένα διεθνές δικαστήριο. Και θα πάνε οι Τούρκοι και θα λένε επί δεκάδες χρόνια αυτή είναι η θάλασσά μας, κοιτάξτε τι λέγαμε και τι κάναμε. Και θα ρωτήσουν την Ελλάδα, εσείς τι λέγατε και κάνατε, εμείς δεν δείξαμε ποτέ ποια είναι τα επίσημα τα θαλάσσια μας σύνορα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θα πάνε, το πιο επικίνδυνο είναι αυτό που τους παρακαλώ να κάνουν οριοθέτηση με Αίγυπτο ή ακόμα καλύτερα με την Κύπρο, διότι ξαφνικά θα γίνει, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία τους ο Ερντογάν και οι Τούρκοι μιλάνε περί ΑΟΣ, μιλούσαν συνέχεια για Υφαλοκρηπίδα. Σωστά το λέτε. Και θα κάνουν οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη και θα τρέχουμε. Ενώ αν κάνουμε εμείς με την Κύπρο θα τρέχουν οι Τούρκοι. Βλέπω... Το πολιτικό σύστημα θα έλεγα να σας να γιατί το συμπληρώσω. Γιατί φοβάται την ΑΟΣ? Πάσχει, αυτό είναι, πάσχει από φοβικό σύνδρομο. Νομίζω ότι τους είχαν πείσει οι Αμερικανοί από την αρχή ότι θα χάσετε νησιά αν κάνετε αυτή την κίνηση. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να χάσουν κάποια θάλασσα, το οποίο συνεχίζεται μέχρι τώρα. Οι Αμερικανοί μιλάνε για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση. Οι Τούρκοι έχουν μια τεράστια ακτή, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Και τη θάλασσα που έχουν δεν έχουν δρογονάνθρακες. Και οι Αμερικανοί θέλουν να λύσουν την ελληνοτουρκική διαφορά με το να μοιράσουν τον δικό μας ορυκτό πλούτο με τους Τούρκους. Το προσφυγικό τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων στο Ηράκλειο χθες. Καταγράφηκε η αγωνία των δημάρχων για τον αριθμό των μεταναστών που σχεδιάζεται να μεταφερθούν στην Κρήτη και τους χώρους που θα τους φιλοξενήσουν. Επισημάνθηκε πως ήδη φιλοξενούνται 990 άτομα στο νησί και ότι ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τους 1.300. Είπαν οι δήμαρχοι ωστόσο όχι στη φιλοξενία τους σε στρατόπεδα και κατέγραψαν στο σύνολό τους την έλλειψη ενημέρωσης από την πλευρά της κυβέρνησης. 304 γυμνάσια και λύκεια από όλη τη χώρα, ανάμεσα τους και σχολεία στην Κρήτη, αναμένεται να υποδεχθούν προσφυγόπουλα για το σχολικό έτος 2019-2020. Για την Κρήτη, τα σχολεία που αναμένεται να υποδεχθούν προσφυγόπουλα είναι 7 και συγκεκριμένα τα 10ο Γυμνάσιο και 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Γυμνάσιο Γαζίου, 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 2ο Γυμνάσιο Σιτίας, 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και 1ο Γυμνάσιο Χανίων. Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Καστέλι και ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες του έργου. Χθες ξεκίνησε για την ακρίβεια ο καθαρισμός της περιοχής και η εκρίσωση των ελαιόδενδρων, τα οποία όπως είχε διαπιστωθεί και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, δεν έχουν φέτος ιδιαίτερη παραγωγή. Παράλληλα, γίνονται και οι πρώτες τομές επί του εδάφους υπό την παρουσία επίβλεψη αρχαιολόγων.
Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος για τη μέχρι τώρα πορεία και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ωστόσο δεν παρήλειψε να εκφράσει τον προβληματισμό του τόσο για τα ανταποδοτικά έργα όσο και για το ΣΧΟΑΠ. Για παράδοξα σκληρή στάση στα όρια του μποϊκοτάς εκ μέρους της Ελλάδας με αρνητικές γεωστρατηγικές επιπτώσεις και κινδύνους, με το βλέμμα στραμμένο και προς τις κινήσεις της Άγκυρας, κάνουν λόγο τα τελευταία 24 ώρα πλήθος δημοσιεύματα με φόντο το διαπραγματευτικό θρίλερ μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Κομισιόν, τόσο για την επιμέρους διασύνδεση Κρήτης Αττικής, όσο κυρίως για την τύχη της διακρατικής ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αν και η Ελλάδα αρχικά υποστήριζε θερμά το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των τριών χωρών με υποβρύχιο καλώδιο, σχέδιο που έχαιρε της υποστήριξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνέχεια η ελληνική κυβέρνηση επαναχώρησε, ρισκάροντας ο ηλεκτρικός αποκλεισμός της Μεγαλονήσου να σπάσει από την Τουρκία και όχι από την Ελλάδα, αλλά και μειώνοντας την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο της διασύνδεσης της Κύπρου με την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως υποστηρίζει ο Φιλελεύθερος της Κύπρου. Τη διακυβερνητική συμφωνία για το συνδετικό αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας υπογράφουν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και η ομολογός του, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Τέμενουσκα Πέτκοβα. Ο IGP, μήκους 182 χιλιόμετρων, θα ξεκινά από την Κομωτινή και θα καταλήγει στην Στάρα Ζαγκόρα της Βουλγαρίας. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις απώλειες που θα έχει ο ελληνικός τουρισμός από την κατάρρευση της Thomas Cook έδωσε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Προέβλεψε ότι θα χαθεί μισό δις ευρώ με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εστιάζεται στην αναπλήρωση όλων των δυνητικά χαμένων αεροπορικών θέσεων για το 2020 και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση την Thomas Cook στρατηγικό εταίρο της χώρας στο κομμάτι του τουρισμού. Είπε ότι η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ στη συνδιαφήμιση με την Thomas Cook άγγιξε συνολικά τα 4,711 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο αυτή η εκρηκτική αύξηση να φέρει περισσότερους επισκέπτες στη χώρα. Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη για το έργο της δακοκτονίας στην Κρήτη και τις δυσλειτουργίες του ζητούν οι Σταύρος Αρναουτάκης και Νίκος Συρηγονάκης, αντιπεριφερειάρχης, όπως ο δεύτερος είπε στον 984. Το πρόγραμμα μπάζει από πολλές πλευρές. Η δυσλειτουργία του προκαλεί πολλά προβλήματα. Η περιφέρεια ζητά να αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο με την ανάλογη χρηματοδότηση αλλά και την επικαιροποίηση του αριθμού των ελαιόδενδρων, καθώς οι αριθμοί διαφέρουν μεταξύ τους κατά μερικά εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα και υλικά, όπως επισημαίνει ενδεικτικά στα Ευτράπυλα για άλλη μια φορά η αποστολή φαρμάκων για την τρέχουσα περίοδο, μόλις πριν από λίγες ημέρες, όταν το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, που πραγματικά έχω πει πολλές φορές, το λέω και τώρα, ότι μπάζει από κάποια σημεία. Υπάρχει μια δυσλειτουργία όσον αφορά την εκτέλεση, έχουμε προβλήματα, έχουμε θέματα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, για το πρόγραμμα της δακοκτονίας εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το πρόγραμμα υλοποιείται από την περιφέρεια. Κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει το πρόγραμμα εξ ολοκλήρου να εκτελείται από την περιφέρεια. Ναι. Εξ ολοκλήρου. Διότι τώρα εμπλέκονται τρεις διαφορετικοί φορείς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα θα σας πω ότι τα φάρμακα για του φετινού διαγωνισμού για τη δακοκτονία τα παραλάβαμε μόνο μέρος των φαρμάκων του φετινού διαγωνισμού, αυτού που ήδη εκτελείται, πριν μερικές ημέρες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί η παραλαβή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα για τους ψεκασμούς που είναι του περσινού διαγωνισμού έχουν κάποιο πρόβλημα ή ότι δεν είναι τα ενδεδειγμένα. Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όπως επίσης έχουμε διάφορα θέματα όσον αφορά τις εργολαβίες, τους παγιδοθέτες, τους ψεκασμούς, όσον αφορά τα κονδύλια που διαθέτει το αρμόδιο Υπουργείο για τη δακοκτονία που... Στις λαβωμένες δομές
της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας αναφέρεται η αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστημιακό Μαρία Μπάστα στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Μελάγεται σε λήψη σε προσωπικό, τους μικρούς χώρους νοσηλείας των ασθενών, 150 τετραγωνικά και 11 με 14 οξέα περιστατικά, όταν στο Πανεπιστημιακό εξυπηρετούνται περιστατικά από δύο περιφερειακές ενότητες, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και την ανάγκη στήριξης της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Στις αναφορές της, η βοήθεια της Κοινικής Μονάδας Ψυχιατρικής και η συνεισφορά για την λειτουργία της του Διευθυντή της Κλινικής κ. Βγότζα. Η καθηγήτρια μίλησε επίσης για την πρωτιά του νησιού στις αυτοκτονίες, όπως και στην αύξηση των περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη, ενδεχόμενα λόγω της έλλειψης δομών ψυχικής υγείας. Να σημειωθεί ότι σήμερα πραγματοποιούνται οι μερίδες στο Πανεπιστημιακό, όπως και στην Ανδρόγειο, από τον ψυχιατρικό τομέα του Βενιζέλη Νοσοκομείου. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το θέμα των ψυχικά πασχόντων, μάλλον ψυχικά πάσχοντες, είναι μια ευάλωτη ομάδα και φυσικά λόγω της ψυχοπαθολογίας αλλά και κοινωνικά. Οι χρόνιες ψυχικές παθήσεις οδηγούν σε λειτουργική έκπτωση των πασχόντων. Συχνά δεν εργάζονται, δεν μπορούν να εργαστούν. Συχνά η οικογένεια μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εξαντλείται οικονομικά. Οπότε το κομμάτι της δημόσιας υγείας, ειδικά στην ψυχική υγεία, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα. Οι μονάδες οι δικές μας, οι δημόσιες μονάδες, σαφώς πρέπει να υπάρχει στις μονάδες να υπάρχει προσβασιμότητα στον οποιοδήποτε άνεργο, ανασφάλιστο κτλ. Και πρέπει να υπάρχει και διαθεσιμότητα κλινών, στις οποίες υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Σε όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε πριν, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, να προσθέσω και τους πολύ περιορισμένους χώρους που διαθέτουμε εμείς ως ψυχιατρική κλινική. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Μόλις 150 τετραγωνικά το τμήμα των οξέων, που καλείται να εξυπηρετήσει επίσημα 11 άτομα, ανεπίσημα μερικές φορές μπορεί να φτάσουν στα 14-15, καλύπτει δύο νομούς, Ηράκλειο Λασίθη, μια και είμαστε η μόνη δημόσια ψυχιατρική κλινική στους δύο νομούς, 400.000 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και πρέπει νομίζω να γίνουν κινήσεις σύντομα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παροχές ψυχικής υγείας για όλους αυτούς τους πάσχοντες. Συνεργασία Περιφέρειας Εργατικών Κέντρων της Κρήτης στο πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, με το μήνυμα «Είναι στο χέρι μου» και με τον Οκτώβρη να είναι αφιερωμένος στην προσπάθεια αυτή. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας θα βρεθεί σε όλα τα εργατικά κέντρα της Κρήτης σε ένα δωρεάν προληπτικό έλεγχο, ξεκινώντας από τις 14 του μήνα. Την ανάγκη της πρόληψης και τα ευεργετήματα αυτής για την ίδια τη ζωή επισημαίνει μέσω του 984 ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πρόληψης Υγείας, υπεύθυνος των κινητών μονάδων στην περιφέρεια, Γιώργος Πιτσούλης. Το παραπάνω ενίσχυσε με στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι την τελευταία 20ετία στην Κρήτη τα περιστατικά καρκίνου του μαστού αυξήθηκαν, αλλά οι θάνατοι μειώθηκαν εξαιτίας της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου. Επίσης, το 50% των γυναικών που έκαναν για πρώτη φορά έλεγχο την τελευταία τετραετία προχωρούν σε επανέλεγχο κάθε χρόνο. Η Περιφέρεια Κρήτης τώρα και τρία χρόνια έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει μια μοναδική καμπάνια, και το λέω μοναδική σίγουρα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Όσο έχω ψάξει δεν έχω δει τέτοια καμπάνια. Την καμπάνια «Είναι στο χέρι μου», με αιχμή του δόρατο στη Γενική Μονάδα Μαστογράφου, η οποία λειτουργεί πολλά χρόνια όμως σαν μονάδα, και προσπαθούμε συνεργαζόμενοι με πάρα πολλούς φορείς, με βασικό μας φορέα τον Πολιτιστικό Σύλλογο, και συνεπικουρούνται στα εργατικά κέντρα, τους δήμους, τις ενορίες, στενώς γυναικών, να περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης. Και η πρόληψη είναι κάθε μέρα, είναι τρόπος ζωής όπως λέμε. Σωστά. Και είναι στο χέρι μας. Σωστά. Είναι στο χέρι μας να αποφεύγουμε βλαπτικούς παράγοντες και κάθε χρόνο μια φορά να θυμόμαστε να κάνουμε μια μαστογραφία, να έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στο στόμα μας και συγκεκριμένα στο μαστό. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα... όταν μιλάμε για το μαστό και για τη γυναίκα, μιλάμε για ένα μεγάλο, πολλών συμβολισμών όργανο. Συμβολίζει τη μητρότητα, συμβολίζει τη θηλυκότητα, συμβολίζει τη φροντίδα, και όταν εκεί υπάρξει πρόβλημα, πραγματικά είναι σαν να υπάρξει μια ρογμή στη ψυχή της γυναίκας. Άρα, για να μην φτάνουμε εκεί, πρέπει να ξέρουμε τους τρόπους, τι να αποφεύγουμε, τι να κάνουμε, τι να παρατηρούμε,
για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ελπιδοφόρα, σύμφωνα με τον ίδιο, για τη ζωή και η καταγραφή ότι ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίρνουν πλέον και οι άνδρες που παροτρύνουν τις γυναίκες της οικογένειας να προχωρήσουν στον προληπτικό έλεγχο. Στα ενδιαφέροντα συμπεράσματα έρευνας που αναμένεται σύντομα να δημοσιοποιηθεί, είναι πως η όποια άρνηση για τη μαστογραφία απορρέει από το φόβο των αποτελεσμάτων, όπως αναφέρει ο κ. Πιτσουλής. Την προσεχή Δευτέρα 14 του Οκτώβρη ξεκινά η λειτουργία του παραρτήματος του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας στο Γάζι. Πρόκειται για τον νηπιαγωγείο που θα στεγαστούν τα νήπια της προσχολικής αγωγής. Επιπλέον, το απόγευμα της Παρασκευής 11 του Οκτώβρη ξεκινά η διαδικασία της μεταστέγασης του πρώτου δημοτικού σχολείου Γαζίου στο κτίριο του νέου δημοτικού. Δέσμευση της Νίκης Κεραμέως για τη λειτουργία του μουσικού γυμνασίου στο Καβούσι Ιερά Πέτρας, αλλά από την επόμενη σχολική χρονιά. Η Υπουργός Παιδείας, αφού άκουσε προσεκτικά την αντιπροσωπεία των παραγόντων του Ρωμουρασιθίου και εξήγησε γιατί αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του μουσικού γυμνασίου, δεσμεύτηκε για τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά με την πλήρη στήριξή της, ώστε το μουσικό γυμνάσιο στο Καβούσι να γίνει ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολεία της χώρας. Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα επιχειρηματίες στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου προέτρεψε τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην δελεάζονται και όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο να ακολουθούν τις δικλείδες ασφαλείας. Επίσης, η ανακοίνωση προχώρησε ο Εμπορικός Συλλόγος Κισάμου σε μια προσπάθεια και από τη δική του πλευρά να ενημερώσει τα μέλη του για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνελήφθη 37χρονος στο Δήμο Γόρτινας, κατηγορούμενος για ζωοκλοπή. Φέρεται στην στάνη του να διέθετε τα ζώα που είχαν κλαπεί από 78χρονο στην ίδια περιοχή. Με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, η αεροδιακομιδή άνδρα από τη Σαντορίνη σήμερα στο Ηράκλειο, που υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι αεροδιακομιδές ασθενών με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πραγματοποιούνται όταν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά και δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα εναέρια μέσα μεταφοράς. Την άποψη ότι η διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ, ερωτηθεί στο Λουξεμβούργο, σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο Ηρακλής της ελληνικής κυβέρνησης. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας σήμερα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος για την ακύρωση κρίσεων σε θέσεις επιμελητών ΑΕΤΕΠ. Παγκρίτη κινητοποίηση των συνταξιουχικών ενώσεων αύριο Παρασκευή στο Ρέθυμνο ενάντια στην ακολουθούμενη πολιτική του αφανισμού των συντάξεων, όπως καταγγέλουν. Την 3η 15 του Οκτώβρη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή διάθεσης να ξεκινά λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο. Όσοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης θα το πάρουν προκαταβολικά. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ανοίγει αύριο το πρωί ο κύκλος των συζητήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, όπου η κυβέρνηση επιθυμεί να νομοθετήσει έως το τέλος του μήνα. Απεσιόδοξος για το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας για τον Brexit, εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισελ Μπαρνιέ. Την ώρα που σας μιλώ, δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να βρούμε μια συμφωνία, ωστόσο ο χρόνος πιέζει, ανέφερε. Έκρηξη στη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λί στην Αυστρία. Υπάρχουν 5 τραυματίες, 2 εξ αυτών σοβαρά, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η αναστολή του πρωταθλήματος στη Super League 2 συνεχίζεται, αφού ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Τα τηλεοπτικά παραμένουν το μεγάλο εμπόδιο, καθώς στη Λίγκα περιμένουν και άλλες προσφορές. Ο Εργοτέλης είναι πιθανό να δώσει φιλικό παιχνίδι ώστε να καλυφθεί το κενό. Για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΨΥ, χθες είχαμε τα αποτελέσματα. Δαμάστα Ηρόδοτος 4-2, Μεταξοχώρη Ρούβας 1-2, Θέρισος Ασίμι 4-4, 4-3 στα πενέλτη, Ασίρες Μύρες 0-1, ο Φάμ Χερσόνησος 1-2, 2-4 στα πενέλτη. 9-84, ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.